Good morning, everybody. Considering that all my co-authors are they are good understanding in English, and you know very well the paper because you are co-author, I will continue in Greek. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Σας ευχαριστούμε φυσικά για την υπομονή και την πολύ καλή παρουσία στο συνέδριο. Θα πάμε σε ένα μέρος λιγάκι, θα το έλεγα, διαφορετικό από αυτά που συνηθίζουμε να δουλεύουμε και θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα ενός ερευνητικού έργου που τρέχουμε ως επικεφαλής στο Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, σε συνεργασία φυσικά με πολλά ιδρύματα από όλη την Ευρώπη και το εξωτερικό. Αφορούν σε μία περιοχή στο Άγιο Όρος, στο μοναστήρι της Σιμονόπετρας. Έκανα λίγο μία παρατυπία και άλλαξα την πρώτη σελίδα, αλλά κλείνουμε με το interface του συνεδρίου. Και θα δούμε ουσιαστικά πώς χρησιμοποίησαμε την προσομοίωση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια θέματα τα οποία είναι δύσκολο να τα αντιληφθείς, δηλαδή το ενοιολογικό μοντέλο, το υδρογεωλογικό μοντέλο, πώς λειτουργεί σε μία περιοχή που ουσιαστικά ξεκινάς τη δουλειά σου όλη από το μηδέν. Άρα λοιπόν, ήδη σας έκανα μία εισαγωγή. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι τμήμα ενός μεγάλου ερευνητικού έργου και πολλών δεδομένων που έχουμε συλλέξει. Αλλά στο κομμάτι αυτό θέλουμε να δούμε πώς αλληλεπιδρούν τα επιφανειακά με τα υπόγεια νερά, κυρίως για να δούμε πώς μεταβάλλεται το υδρολογικό ισοζύγιο σε βάθους χρόνου και πάντα δίνοντας έμφαση στην κατείσδυση που έχουμε στο υπόγειο νερό. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι από αυτής της δουλειάς είναι για να δούμε τελικά πώς μπορούν τα νέα εργαλεία να συνδυαστούν με τις παλιές πρακτικές, με αυτό που λέγαμε την κλασική γεωλογία και υδρογεωλογία. Συνεπώς, τι εργαλεία χρησιμοποίησαμε. Ξεκινήσαμε αναλύοντας τα δεδομένα που υπήρχαν στην περιοχή. Υπήρχε ένας γεωλογικός χάρτης από το ΙΓΜΕ. Φυσικά με κλίμακα 1 προς 50.000, όπου πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Κάναμε την υδρογεωλογική μας παρατήρηση και συνεχές επισκέψεις στην περιοχή. Φυσικά αναλύθηκαν τα κλιματολογικά δεδομένα που υπήρχαν από κάποιους υφιστάμενους σταθμούς, ενώ εγκαταστήσαμε και σταθμούς στην περιοχή για να έχουμε πιο λεπτομερή δεδομένα. Καθώς επίσης χρησιμοποίησαμε και τεχνολογίες όπως είναι συστήματα μη επαδρομένων αεροσκαφών, τα γνωστά drone σε όλους, για να μπορέσουμε να πάμε σε σημεία τα οποία δεν είχαμε πρόσβαση και κυρίως για το μοντέλο που χρησιμοποίησαμε, το μοντέλο SWAT, το οποίο έχει ήδη παρουσιαστεί πολλάκι στο συνέδριο και θεωρώ ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο θεωρείται πλέον αξιόπιστο και χρησιμοποιείται ευρύτατα στην επιστήμη της υδρογεωλογίας αλλά και της υδρολογίας γενικότερα. Συνεπώς, οι νέες τεχνολογίες, δηλαδή το drone, μας βοήθησε για να μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε και να δούμε και τη βλάστηση που έχουμε στην περιοχή. Όπως σας ανέφερα στο ξεκίνημα της παρουσίασης, είναι μια περιοχή όπου δεν υπήρχαν δεδομένα και έπρεπε όλα να ξεκινήσουν από το μηδέν. Αυτό πάντα έχει το θετικό ότι μπορείς να κάνεις μια καλή προετοιμασία και να κάνεις σωστά τις ενέργειες από την αρχή. Όμως έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα, γιατί πρέπει να φέρει σύντομα αποτελέσματα με μεγαλύτερο βαθμό, ας πούμε, ανασφάλειας. Η περιοχή του Αγίου Όρους βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ελλάδα, στη Χερσόνησο του Άθο. Το μοναστήρι το οποίο μας φιλοξένησε είναι η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Και ένας από τους βασικούς σκοπούς της ευρύτερης έρευνας που είχαμε στην περιοχή ήταν να βελτιώσουμε τις συνθήκες υδρομάστευσης της περιοχής, να προστατεύσουμε τις πηγές της περιοχής, καθώς είναι η βασική πηγή υδροδότησης του μοναστηριού και είναι πολύ σημαντικό. Από γεωλογικής άποψης, και σας δείχνω ένα χάρτη ο οποίος είναι η χαρτογράφηση όπως έχει γίνει στο παρελθόν από το ΙΓΜΕ, εμφανίζονται γρανιτικοί σχηματισμοί, γρανιτικές διεισδύσεις και μικρές εμφανίσεις των οφειολιθικών σχηματισμών. Δεν γνωρίζαμε ακριβώς ποια πετρώματα είναι και γι' αυτό το λόγο θα δείτε και σε επόμενη παρουσίαση στη διάρκεια της ημέρας πώς μειώσαμε την κλίμακα και κάναμε και πολύ πιο λεπτομερή χαρτογράφηση. Το ανάγλυφο της περιοχής, όπως βλέπετε, είναι πολύ έντονο από το χάρτη των κλίσεων που δείχνουμε, ενώ και η μορφολογία, όπως αποτυπώνεται, συγκρίνοντας λιγάκι τον προηγούμενο χάρτη, βλέπουμε ότι φαίνεται ότι η τεκτονική επηρεάζει πολύ την περιοχή και η χαρτογράφηση, θα λέγαμε, η διαθέσιμη που είχαμε είναι φτωχή
για τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε στην περιοχή. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε πολύ έντονη βλάστηση, έχουμε πυκνό δάσος στην περιοχή και το οποίο αυτό τροποποιεί πάρα πολλά πράγματα όσο αφορά και το ισοζύγιο, το υδρολογικό της περιοχής. Οι πηγές που συναντήσαμε τις χωρίσαμε σε τρία, θα λέγαμε, συστήματα, αλλά αυτό, όπως σας είπα, είναι τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας, η περιοχή του Δοντά, η περιοχή των Οξιών και οι περιοχές στο Μπουσδούμι βλέπετε σε μεγάλα υψόμετρα και φυσικά η υδροφορία αναπτύσσεται σε διερριγμένους υδροφορείς όπως τα χαρακτηρίζαμε από γεωλογικής άποψης. Αν θα θέλαμε να κάνουμε έτσι ένα πιο εύκολο τρόπο για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το σύστημα και πώς εκφορτίζουν οι πηγές, αρχικά τα κατακρημίσματα, η κατείσδυση και στη συνέχεια ο ταμιευτήρας που πληρώνεται και έχουμε την εκφόρτιση από τις πηγές. Το μέσο υψόμετρο της περιοχής είναι στα 470 μέτρα, το μέγιστο υψόμετρο στα 890. Μπορεί να μην φαίνεται πολύ μεγάλη η διαφορά, αλλά θα δείτε και παρακάτω ότι πράγματι υπάρχει πολύ σημαντική μεταβολή στην κατανομή των κατακρημισμάτων. Επίσης, αυτό το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ για να καθορίσουμε το μοντέλο λειτουργίας των πηγών ήταν και τα υδροχημικά δεδομένα, που βλέπετε έχουμε ένα νερό με χαμηλή αγωγημότητα που μας δίνει την εικόνα, την πρώτη αίσθηση ότι έχουμε άμεσης εκφόρτησης πηγές. Τώρα, όσον αφορά τα αποτελέσματα, προφανώς επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα στα λογισμικά τα οποία είναι συγκεκριμένα για αυτή τη δουλειά. Βλέπετε πως έγινε ένα update σε σχέση με την υφιστάμενη εικόνα που είχαμε από τα διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα στην πλατφόρμα του Google Earth και βλέπετε πως τροποποιήθηκε ουσιαστικά η κατανομή της βλάστησης, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική στα μοντέλα που χρησιμοποιούνται. Διάφορα διαγράμματα από το σταθμό που στήσαμε και παίρναμε ωριαίο βήμα όσον αφορά τα κατακρινίσματα και τη βροχόπτωση και τη χιονόπτωση, καθώς επίσης και με δυνατότητα υπολογισμού της εξατμισοδιαπνοής με τη μέθοδο του Πένμαν. Βέβαια, είπαμε, ο στόχος μας ήταν το υδρολογικό ισοζύγιο, οπότε αναπτύχθηκε κώδικας για να μπορέσουμε να κάνουμε διάφορες δοκιμές και όλα αυτά τα δεδομένα με τις διαθέσιμες φυσικά μεθόδους να τα χρησιμοποιήσουμε πολύ πιο ευέλικτα. Το εντυπωσιακό που βλέπουμε, εδώ τώρα έχουμε ένα μικρό σαμποτάζ στον πίνακα, αυτό που είναι το ενδιαφέρον είναι, βλέπετε ότι η συνολική απορροή είναι της τάξης του 70%, κάτι το οποίο και η επιφανειακή αλλά και η κατείσδυση, το οποίο μας ξένησε. 40% εξατμισοδιαπνοή δεν συναντάμε εύκολα στον ελληνικό χώρο. Οπότε το μυαλό μας πήγε ότι ίσως κάτι δεν πάει καλά. Αναλύοντας όμως λιγάκι τα απόλυτα τα δεδομένα, τις απόλυτες τιμές, τον όγκο δηλαδή της εξατμισοδιαπνοής, βλέπουμε ότι είναι της τάξης των 700 χιλιοστών ετησίως. Όπως καταλαβαίνετε, το ύψος βροχόπτωσης το οποίο μετρήσαμε αθροίζοντας τόσο τη χιονόπτωση αλλά και τα κατακρινίσματα ήταν πάνω από 2 μέτρα. Καταλαβαίνετε ότι για τα δεδομένα τα ελληνικά ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Θα δείτε και σε επόμενη παρουσίαση εγκαταστήσαμε 3 σταθμούς όπου επιβεβαιώνουν αυτά εδώ πέρα τα δεδομένα. Τρέξαμε διάφορα μοντέλα και φυσικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα 700 χιλιοστά εξατμισοδιαπνοής είναι ένα νούμερο το οποίο είναι λογικό για τη βλάστηση που έχουμε. Και καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολύ μεγάλη απορροή και αντίστοιχα κατείσδυση. Επίσης, σε ένα διερριγμένο υδροφορέα θα περιμέναμε μια κατείσδυση της τάξης 2-3%, 4%, να φτάσει 10%. Θα δείτε λοιπόν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης πώς μας βοήθησαν για να προσδιορίσουμε και φυσικά να επαληθεύσουμε και με τις υφιστάμενες παροχές που είχαμε από τις πηγές. Φυσικά, για να μπορέσουμε να κάνουμε την προσομοίωση, χωρίσαμε ένα τμήμα της περιοχής, το οποίο άνοικε εντός τα όρια της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Θα είμαι σύντομος. Τα αποτελέσματα, για να δείτε ότι τρέξαμε την προσομοίωση, και σε projection μελλοντικό, για να δούμε πώς μεταβάλλεται. Σημαντικές μεταβολές δεν υπήρχαν. Και για να συνοψίσουμε, ήδη σας ανέφερα τα 700 χιλιοστά το έτος για την εξατμισοδιαπνοή, το 76% περίπου όπως προσεγγίστηκε η ολική απορροή, 20% από την προσομοίωση προέκυψε και σαν μια μέση τιμή για την 30 ετία που τρέξαμε το μοντέλο και κάναμε την προσομοίωση, 20% το οποίο είναι κάτι
καινούριο για τα βιβλιογραφικά δεδομένα όσον αφορά διερριγμένους υδροφορείς και με τέτοιο ανάγλυφο. Αυτό όμως το οποίο εξορροπεί την κατάσταση και φαίνεται ότι έχουμε αυτόν τον υψηλό συντελεστή κατείσδυσης είναι η βλάστηση και το πυκνό το δάσος, το οποίο ουσιαστικά τροποποιεί τις συνθήκες, καθώς επίσης και η χιονόπτωση, γιατί έχουμε πολύ μεγάλα ύψη χιονόπτωση στην περιοχή, όπου έχουμε αργό ρυθμό λιωσίματος και αυτό ευνοεί την κατείσδυση. Το σημαντικό από αυτό που θέλω να πω από αυτή την παρουσίαση είναι ότι ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα αυτής της έρευνας ήταν ότι θα πρέπει να μειώσουμε ή να αυξήσουμε τη λεπτομέρεια της δουλειάς, τόσο όσον αφορά τη γεωλογική πληροφορία, αλλά όσο αφορά και την υδρογεωλογική πληροφορία. Γι' αυτό το λόγο έχουμε part 2 αυτής της παρουσίασης, όπου θα είναι στο πλαίσιο του session που γίνεται στο τελευταίο session, το οποίο μπορεί να είναι τελευταίο, αλλά θεωρούμε ότι είναι από τα πιο σημαντικά ίσως αυτό του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.